Η σημερινή εκδήλωση για τον Οδηγητή είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία τη Οργάνωση Περιοχή Αττική τη ΚΝΕ και του Επιμορφωτικού Κέντρου Χαρίλαο Φλωράκη, που μπορεί πραγματικά να συμβάλλει καθοριστικά στην άνοδο τη διακίνηση και αξιοποίηση του περιοδικού τη ΚΝΕ. Ξεκινώντα αυτή την ομιλία, μπορούμε να κάνουμε επίκληση στην προσωπική εμπειρία των περισσότερων που σήμερα παρευρίσκονται εδώ, στο κατά πόσο του έχει γίνει σε ένα βαθμό βίωμα ο τίτλο τη εκδήλωσή μα. Σε κάθε τεύχος δηλαδή κρατάς τη δύναμή σου, σε κάθε φίλο διαβάζει τη φωνή σου. Γιατί σίγουρα όλοι μας εδώ μπορούμε να αναλογιστούμε το πόσες φορές έχουμε υπογραμμίσει τα κείμενα στις σελίδες του πριν μιλήσουμε σε μια συνέλευση ενός φοιτητικού συλλόγου για να γίνουμε περισσότερο αποκαλυπτικοί, πριν ετοιμάσουμε μια ανακοίνωση στο σχολείο ή για ένα πρόβλημα στη γειτονιά. Πόσε φορέ μάθαμε κάτι καινούριο που βοήθησε στο να πλατείνουμε του ορίζοντέ μα για το ότι χρειάζονται πολλά τον κόσμο για να αλλάξει και ταυτόχρονα διαβάσαμε κάτι που μα βοήθησε να καταλάβουμε την πολύπλοκη πραγματικότητα τη ζωή και έτσι διδαχθήκαμε το πώ την πραγματικότητα να αλλάξουμε. Πόσε φορέ ανατρέξαμε στο περιοδικό τη ΚΝΕ για να καταφέρουμε να πείσουμε για τι ιδέε και τι προτάσει μα, να τι προβάλλουμε εμπλουτισμένε με 38 παραδείγματα, με όσο δυνατόν πιο πιστικά επιχειρήματα. Επιπλέον, και επιτρέψτε μα να πούμε εδώ, ορισμένοι σύντροφοι που έχουν περάσει από τη χρέωση του διοικητή όλα αυτά τα χρόνια και του ευχαριστούμε πολύ που σήμερα παρευρίσκονται εδώ, μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι ο διοικητή έχει συμβάλει στη διαμόρφωση ορισμένων στοιχείων τη προσωπικότητά μα, στη δυνατότητά μα να εκφραζόμαστε, στο να πλουτίσουμε τα συναισθήματα και τι αναμνήσεις μα με δυνατέ στιγμέ από την προσπάθεια ο διοικητή να βγαίνει όταν πρέπει και όπω πρέπει. Η ιστορία του οδηγητή είναι απόλυτα συνειφασμένη με αυτή τη οργάνωσή μα. Όριμο τέκνο τη ανάγκη, η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδα γεννήθηκε στα χρόνια της στρατιωτικής δικτατορίας του 67-74, τον Αύγουστο συγκεκριμένα του 68, έπειτα από απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ταυτόχρονα με την οργάνωση ξεκινά σύντροφό τη στη δράση και τους αγώνες και η εφημερίδα της, ο οδηγητή, όργανο του Κεντρικού Συμβουλίου της. Όπως και η οργάνωσή μας, έτσι και το περιοδικό της, Κουβαλάνε τι παρακαταθήκε των καλύτερων αγωνιστικών παραδόσεων τη Όκνε, τη Χρυλική επών, τη Νεολαία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα αλλά και τη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη, όπου και αυτέ είχαν τα δικά του έντυπα που έβγαιναν είτε σε νόμιμε είτε σε παράνομε συνθήκε, ακόμα και μέσα στι φυλακέ και στι εξωρίε. Το πρώτο φύλλο του Οδηγητή κυκλοφόρησε στι 22 Σεπτέμβρη του 1968, γραμμένο σε μεμβράνη και πολυγραφημένο. Λίγε μέρε μετά ξανατυπώθηκε σε παράνομο τυπογραφείο και κυκλοφόρησε σε χιλιάδε αντίτυπα. Στην προμετωπίδα του, από το πρώτο φύλλο, τέσσερι στίχοι από το πείμα ο διηγητή του Κώστα Βάρναλη, από όπου είναι δανεισμένο και το όνομά του. Δεν είμαι εγώ, σπορά τη τύχη, ο πλαστουργό τη μια ζωή, εγώ με τέκνο τη ανάγκη και όριμο τέκνο τη οργή. Από εκείνη τη μέρα ξεκινάει η πορεία τη εφημερίδα μέσα στα μαύρα χρόνια τη δικτατορία σε συνθήκε σκληρή παρανομία. Μέσα σε αυτέ τι συνθήκε χάρη στην αυταπάρνηση και την εφευρετικότητα των μελών και στελεχών τη ΚΝΕ, που είχαν αναλάβει την υπόθεση του γραψίματο, του τυπώματο και τη κυκλοφορία, ο οδηγητή στα πρώτα του βήματα κατάφερνε να μεταφέρει το μήνυμα τη ΚΝΕ και του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα στου νέου και τι νέε του χώρου δουλειά, τα σχολεία και τι σχολέ. Από το 1968 ως και την ανατροπή της δικτατορίας, ο διοικητής έβγαλε συνολικά 44 φύλλα. Με κάθε τρόπο, με κάθε κόστο, η εφημερίδα έπρεπε να βγαίνει και έβγαινε. Ο στόχο αυτό έγινε κατορθωτό μέσα από την οργάνωση και την περιφρούρηση, την τήρηση των συνωμοτικών κανόνων. Ο οδηγητή κυκλοφορούσε σχεδόν κάθε μήνα, με εξαίρεση μονάχα το 1971, όταν και η ασφάλεια χτυπά το τυπογραφείο που τυπωνόταν και η κυκλοφορία του διακόπτεται για αρκετού μήνε. Ο πλούτο τη εφημερίδα που καταρθώνει να καθοδηγεί τη δράση των νέων κομμουνιστών, να εμπνέει, να ενημερώνει και να δίνει κουράγιο εντυπωσιάζει ακόμα και στι μέρε μα. Η εφημερίδα πολλέ φορέ με φάνταστου τρόπου έφτανε στα χέρια των νέων, κάτω από καροτσάκια μωρών, μέσα σε θερμό, μέσα σε μπουκάλε αερίου, αλλά και από αέρο, χρησιμοποιώντα φεντώνε ώστε οι εφημερίδε να, πεταχτούν με συγχωρείτε μέσα σε κάποιο κινηματογράφο ή σε κάποιον άλλο χώρο. Μια εβδομάδα πριν την νομιμοποίηση του ΚΚΕ και περίπου τρει μήνε μετά το τελευταίο παράνομο φύλλο, κυκλοφόρησε ο πρώτος νόμιμος οδηγητής στις 18 Σεπτέμβρη του 1974. Η περίοδος αυτή, που κρατά 16 χρόνια, από το 1974 έως και το 1990, χαρακτηρίζεται από την ορμητική άνοδο της ΚΝΕ το ορίσμα της οργάνωσης μέσα στους χώρους δουλειά και εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη αγωνιστικών δεσμών με πλατιέ μάζες της νεολαίας δεν μπορούσαν να μην αποτυπωθούν στην εφημερίδα της οργάνωσης που όπως και σήμερα αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα όπλα στα χέρια των μελών της ΚΝΕ για το κέρδισμα τη νέα βάρδια τη εργατική τάξη των νέων των λαϊκών στρωμάτων με την πολιτική του ΚΚΕ. Δύσκολα μπορεί να χωρέσει σε μερικέ γραμμέ η πορεία του οδηγητή αυτή την περίοδο. Η εθελοντική στράτευση εκατοντάδων νέων κομμουνιστών για το γράψιμο, για το στήσιμο, για τι φωτογραφίε, για τι ανταποκρίσει από όλε τι γωνιέ τη Ελλάδα και τη διανομή του φίλου, δεμένη αναπόσπαστα με τη μάχη για την αποκάλυψη τη αλήθεια, τη διαφώτιση τη νέα γενιά είναι που έκαναν τον Οδηγητή να ξεχωρίζει, να ενημερώνει, να οργανώνει και να καθοδηγεί του αγώνε τη νεολαία. Όλη αυτή την περίοδο, όπω άλλωστε και στι μέρε μα, οι κνέμε από τον Οδηγητή σφυριλάτησε δεσμού, διαπαιδαγώγησε με τα ιδανικά και τι αξίε του κόμματο, ανέδειξε την αγωνιστική ιστορία του λαού μα, διαμόρφωσε αγωνιστική συνείδηση και στάση ζωή σε εκατοντάδε χιλιάδε νέου και νέε. Στα χρόνια 89-91. Η κρίση στο διεθνέ κομμουνιστικό κίνημα κορυφώνεται με τι αντιπαναστατικέ ανατροπέ στη Σοβιετική Ένωση και τι λαϊκέ δημοκρατίε στην Ανατολική Ευρώπη. Η κρίση αυτή έχει αντίκτυπο και στο Κουκουέ και την ΚΝΕ. Στα 1989 η πλειοψηφία του Κεντρικού Συμβουλίου αποχωρεί από την ΚΝΕ και ταυτόχρονα προσπαθεί να σφετεριστεί τον τίτλο, τον τίτλο τη οργάνωση αλλά και τον τίτλο του οδηγητή. Η προσπάθειά του απέτυχε, καθώ ο οδηγητή συνέχισε την έκδοσή του με ευθύνη τη Προσενεδριακή Επιτροπή που συγκροτήθηκε για να οδηγήσει την οργάνωση σε συνέδριο και εκλογή νέου κεντρικού συμβουλίου, υπερασπιζόμενο στην αδιάσπαστη ενότητα του κόμματο και τη ΚΝΕ, την οποία οι φραξιονιστέ προσπάθησαν ανεπιτυχώ να διαταράξουν. Η κρίση όμω, τόσο στο κόμμα όσο και την ΚΝΕ, συνεχίστηκε ω και τα 1991. Ο διηγητή, στα χέρια τη οπορτουνιστική ομάδα που κυριαρχούσε και στο νέο κεντρικό συμβούλιο, έχασε τη φυσιογνωμία του ω όργανο τη μαζική πολιτική πρωτοπόρα οργάνωση τη νεολαία, τη νεολαία του ΚΚΕ, και τελικά η κυκλοφορία του διακόπη το Δεκέμβρη του 1990 μετά την κυκλοφορία 781 εβδομαδιαίων φίλων. Η ΚΝΕ δεν άργησε να βγει από την τρικυμία. Τον Αύγουστο του 1991, ανασυγκροτήθηκε το κεντρικό καθοδηγητικό τη όργανο και ανέλαβε την ανασυγκρότηση τη οργάνωση. Η κυκλοφορία του οδηγητή το Σεπτέμβριο του 1991 ω μηνιάτικη Εφημερίδα, παρά τι δυσκολίε και τα προβλήματα, επιβεβαίωσε τη διαδικασία ανασυγκρότηση τη ΚΝΕ. Μέχρι και τα μέσα του 1997. Ο διοικητή δεν καταφέρνει να έχει σταθερή μηνιαία κυκλοφορία και πολλέ φορέ κυκλοφορία αναδίμηνο. Καταφέρνει όμω να ανοίγει δρόμου στην επαφή τη ΚΝΕ με την νεολαία στα δύσκολα αυτά χρόνια, όπου η οργάνωση στήθηκε ξανά από το μηδέν. Τέλο, από το 2000 και μέχρι το Δεκέμβρη του 2007, ο διοικητή κυκλοφορούσε μαζί με τον Κυριακάτικο Ριζοσπάστη. Από το 2008, ο διοικητή επανήλθε στη φυσική αυτοτελή μορφή κυκλοφορία του. Στόχο: Ο διοικητή, το μοναδικό νεολαίστικο έντυπο. Που μιλάει για τα προβλήματα και του αγώνε των νέων και αναδεικνύει τη διέξοδο από τη σκοπιά τη εργατική τάξη να γίνει το πρώτο έντυπο νεολαία να φτάσει παντού, σε κάθε τόπο δουλειά, γειτονιά, σχολείο και σχολή. Σύντροφοι και συντρόφισε, φίλε και φίλοι, όταν πριν δύο χρόνια η Συντακτική Επιτροπή του Οδηγητή αποφάσισε να εκδώσει ένα ημερολόγιο με εξώφυλα του Οδηγητή από όλη την περίοδο τη ιστορία του, προβάλλοντα μέσα από αυτά, θα μπορούσαμε να πούμε, βασικά καθήκοντα που επιτελεί διαχρονικά. Ήρθαμε σε, επα... σε επαφή ξανά με ένα μέρο του πολύ πλούσιου αρχείου του. Μετέπειτα, καθώ ρωτήσαμε αν άρεσε το ημερολόγιο στου συντρόφου, ήταν ενδεικτική η απάντηση που έδωσαν ορισμένοι μαθητέ-συντροφοί μα. Μα άρεσε πολύ, γιατί μα βοήθησε με έναν τρόπο που δεν το φανταζόμασταν να καταλάβουμε πω όλη την πορεία τη Ικνέ υπήρχαν άνθρωποι σαν και εμά που πάλευαν για ό,τι και εμεί σήμερα προσπαθούμε να πετύχουμε. Μέσα από αυτά τα λόγια. Πιστεύουμε πω γίνεται πιο εύληπτο με έναν παραστατικό τρόπο και το πόσο σημαντικό είναι που πλέον ένα πολύ μεγάλο τμήμα του αρχείου του Οδηγητή έχει ψηφιοποιηθεί και είναι προσβάσιμο εδώ, στο επιμορφωτικό κέντρο Χαρίλαο Φλωράκη. Εδώ, όπου όποιο πραγματικά επιδιώκει για εκπαιδευτικού, ερευνητικού και άλλου σκοπού την αναζήτηση τη αλήθεια, μπορεί να έρθει σε επαφή με έναν πλούτο ψηφίδων και στιγμών τη ηρωική ιστορία του κόμματο και τη ΚΝΕ, των αγώνων του λαού και τη νεολαία όλα αυτά τα χρόνια. Ειδικά όσον αφορά τον Οδηγητή θα μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι σημαίνει πως είναι το όργανο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, βλέποντας τις σελίδες του να επιβεβαιώσει πως οι τύχες τους είναι απόλυτα δεμένες στην υπόσχεση της εφόδου του ουρανού. Μελετώντας και ψάχνοντας τα φύλλα του οδηγητή από την, αρχή της κυκλοφορίας του μέχρι σήμερα, θα μπορέσει να καταλάβει και να δει ορισμένα πράγματα. Επιτρέψτε μου να παριθμίσω ορισμένα. Θα μπορέσει να δει τη συμβολή του στην πρώτη επαφή και διάδοση της κομμουνιστικής ιδεολογία. Το από τι υλικά είναι φτιαγμένη, η πιο όμορφη υπόθεση για την οποία αξίζει και σήμερα να παλέψει κάθε νέο και νέα. Από τα αφιερώματα στου Μάρξ, Έγκελσ και Λένιν. Ήδη από τα μαύρα χρόνια τη την... παρανομία για την οργάνωση και τον οδηγητή, την περίοδο τη δικτατορία, μέχρι το πριν λίγα χρόνια επανατύπωμα τη έκδοση του κομμουνιστικού μανιφέστου, που είχε πρωτοκυκλοφορήσει την περίοδο του Τιτάνιου Αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα, αλλά και τα πρόσφατα αφιερώματα με ειδικά ενθε... ένθετα για θέσει του κόμματο αναφορικά με μεγάλα προβλήματα τη εποχή, βιβλιοπαρουσιάσει εκδόσεων τη σύγχρονη εποχή και άλλα θα έρθει σε επαφή με το πόσε σελίδε του έχουν φιλοξενήσει διαχρονικά και μέχρι σήμερα την ιστορία του λαού, τι ηρωικέ μορφέ του κόμματο και τη νεολαία του, που ο λαό μα έχει κλείσει βαθιά με στην καρδιά του, οι ποιητέ έχουν γράψει για αυτού και εμεί συνεχίζουμε να του τραγουδάμε. Έτσι, όσοι στο φίλο που τώρα βρίσκεται σε κυκλοφορία έχουν διαβάσει το αφιέρωμα για τι γυναίκε εξόριστε στο Τρίκερι, με αφορμή την πραγματοποίηση τη αντιπεραλιστική κατασκήνωση τη Βόλο, θα δουν σε φίλο του οδηγητή το 1970 που έγραφε για την ακύρωση τη πολιτική επιστράτευση του 1943 από το λαό τη Αθήνα, όταν οι Ναζί ήθελαν να στείλουν Έλληνε να πολεμήσουν τον κόκκινο στρατό. Θα διαβάσω τα συγκλονιστικά λόγια του κομμουνιστική ήρωα αναυτεργάτη Μίτσου Τατάκη, που άντεξε τα πάνθρωπα βασανιστήρια τη Μακρονίσου για να αποδείξει πω δεν υπάρχουν άπαρτα κάστρα για του κομμουνιστέ. Θα μάθουν για τη δική μα ηλέκτρα, τον Νίκο Μπελογιάννη, του στίχου που έγραψε ο Γιάννη Ρίτσο για την αγαπημένη μα συντρόφισσα Σαωτηρία Βασιλακοπούλου. Ο οδηγητή, διαχρονικά συμβάλλει στην απάντηση του χιδαίου αλλά και καμουφλαρισμένου αντικομμουνισμού από αστικέ και οπορτουνιστικέ δυνάμει. Αναδεικνύει την προσφορά τη σοσιαλιστικής οικοδόμηση στην πρώτη προσπάθεια να περάσει η ανθρωπότητα στο βασίλειο τη ελευθερία σε μια σειρά κράτη των 20ου αιώνα. Όπω πρόσφατα δημοσιεύσαμε ένα αξιόλογο αφιέρωμα με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τι αντεπαναστατικέ ανατροπέ, έτσι σε όλη του την πορεία ο διοικητή φιλοξενούσε για παράδειγμα τα αποκρίσει από τι μπριγάδε τη ΚΝΕ σε μια σειρά από χώρε, όπου τα μέλη τη με την εθελοντική του εργασία συνέβαλαν σε πολύ σημαντικά πραγματικά επιτεύγματα για του λαού που ζούσαν εκεί. Είχε αφιερώματα για το ποια δικαιώματα έχει εξασφαλισμένη η νεολαία στη Σοβιετική Ένωση, σε αντιπαράθεση με τα πολύ μεγάλα ορατά και αόρατα δεσμά που ήταν δεμένοι ναι, οι νέοι άνθρωποι στι τότε πιο ανεπτυγμένε χώρε του καπιταλιστικού κόσμου. Δημοσιεύει και συνεχίζει μέχρι σήμερα και τι πιο μικρέ λεπτομέρειε, τα πιο συγκλονιστικά στιγμιότυπα από την πολύ σημαντική αντιπεριαλιστική δράση που ανέπτυξε το κόμμα και η ΚΝΕ ενάντια στην εμπλοκή τη χώρα στου ανάσιμου συμπεριαλιστικού ανταγωνισμού. Από το αιματοκύλισμα τη Ιουγκοσλαβία, τη διαχρονική σφαγή στην Παλαιστίνη και τόσα άλλα. Ο οδηγητή. Συμβάλλοντα στην απέτηση η ΚΝΕ να δημιουργεί ενδιαφέρον, να συγκινεί, να πείθει, να παρεμβαίνει ολοκληρωμένα και με όλε τι μορφέ για το σύνολο των σύγχρονων αγκών τη νεολαία, έχει να επιδείξει εκατοντάδε σελίδε με πολύ αξιόλογο περιεχόμενο για τα ζητήματα του πολιτισμού. Θα βρει επίση στο πιο πλήρε υλικό για την ιστορία του θεσμού, του φεστιβάλ τη ΚΝΕ και του Οδηγητή. Στον Οδηγητή έχει δημοσιευτεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Διήγημα του Νίκου Καζαντζάκη που γράφτηκε το 1929 όταν ο συγγραφέα επισκέφθηκε τη Σοβιετική Ένωση. Έχουν δώσει συνεντεύξει, έχουν κάνει δηλώσει ή ακόμα έχουν δημοσιεύσει για πρώτη φορά ποίηματά του οι Γιάννη Ρίτσο, Μάνο Κατράκη, Έλλη Αλεξίου, Μίκης Στοδωράκη, Θάνο Μικρούτσικο και πραγματικά πολλοί άλλοι καλλιτέχνε, γίγαντε του λαού. Επίση, ο διηγητή τότε όπω και τώρα έδινε βήμα, διοργάνωνε διαγωνισμού για την προβολή και ανάπτυξη τη νεανική δημιουργία. Ήταν πραγματικά, επιτρέψτε μα να πούμε, πολύ τιμητικό όταν πριν λίγο καιρό μια συντρόφισσα, μαθήτρια γυμνασίου τότε από τη ΣΑΜΟ, μα έστειλε ένα διήγημα που έγραψε εκφράζοντα με, με πολύ όμορφο τρόπο την ευαισθησία της για το δράμα των προσφύγων και μεταναστών. Μα έγραψε χαρακτηριστικά. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού, τον Μάρτιο έγραψα μια ιστορία. Κανονικά αυτή την ιστορία θα την κρατούσα για τον εαυτό μου, αλλά τον τελευταίο χρόνο διαβάζω τον οδηγητή. Και έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλο μέρο για να στείλω την ιστορία μου. Αυτό το διήγημα το δημοσιεύσαμε με την καθοριστική βοήθεια τη συντρόφισσα Εύα Μελά, που μα βοήθησε να επιλέξουμε έργα τη ώστε να το εικονογραφήσουμε. Αντίστοιχα, στι σελίδε του υπάρχει διαχρονικά πλούσια ύλη για τι διεκδικήσει και τι θέσει τη ΚΝΕΓΑ... τον αθλητισμό ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, την υποστήριξη των δικαιωμάτων των νέων στρατευμένων και τόσα άλλα. Σύντροφοι και συντρόφισσε, φίλε και φίλοι, ο οδηγητή ω όργανο του Κεντρικού Συμβουλίου τη ΚΝΕ, βρίσκεται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή των αγώνων του λαού και τη νεολαία, προβάλλοντα την αλήθεια των από κάτω. Είναι συγκλονιστικό να διαβάζει την ανταπόκριση του οδηγητή από την πρώτη απεργία στον γκέτο του Νιάρχου, όπω λεγόταν τότε, στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στη μεταπολίτευση, όταν για πρώτη φορά οι απεργοί παραμέρισαν του μπράβου τη εργοδοσία που δεν άφηναν στελέχη του να μπουν, πατώντα πόδι για πρώτη φορά στα ναυπηγεία. Όταν επίση, λίγα χρόνια μετά, σε νέα απεργία, οι εργαζόμενοι τσακίζουν την πόρτα για να βάλουν μέσα συντάκτε του οδηγητή που εμπόδιζε η εργοδοσία, λέγοντα Μη φοβάστε, εμεί είμαστε εδώ, εσεί μόνο να γράφετε αυτά που βλέπετε εδώ μέσα. Είναι εξίσου όμω σημαντικό για όλα τα μέλη τη ΚΝΕ, του χιλιάδε νέου που προμηθεύονται τον οδηγητή, να διαβάσουν σήμερα για τον αγώνα των εργατών τη ΛΑΡΚΟ, τη ΚΟΣΚΟ και όλων όσων μα επιτρέπουν σήμερα να χαμογελάμε για όσου δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε. Είναι σημαντικό πω ο διοικητή καταφέρνει και σήμερα να τον υποδέχονται, για παράδειγμα, οι νέοι άνθρωποι που δουλεύουν delivery και να δίνουν συνέντευξη περιμένοντα τι πιάτσε, να αισθάνονται και με αυτόν τον τρόπο πιο δυνατοί, να κατοχυρώνεται πω η ΚΝΕ του στηρίζει ολόπλευρα συμμετέχοντα και οργανώνοντα μαζί του τον αγώνα του. Ο διοικητή, σε όλη του τη διαδρομή, έχει το προνόμιο ουσιαστικά να γράφεται και να διακινείται από όλου όσου πρωτοστατούν στην οργάνωση τη πάλη τη νέα γενιά για ό,τι πραγματικά την γκέει. Από του μαθητέ που έδιναν συνεντέξει στον οδηγητή την περίοδο των μεγάλων μαθητικών αγώνων για να μα επιβεβαιώσουν πώ το δίκαιο των μαθητών νίκησε, του φοιτητέ που έδωσαν τη μάχη για να γίνουν φοιτητέ ξανά, του νέου εργαζόμενου που τηλεεργάζονται, που δουλεύουν σε ζών και στέλνουν τι επιστολέ του, αλλά και τόσου ακόμα. Στην πρώτη φάση τη πανδημία, στι πρωτόγνωρε συνθήκε που αντιμετωπίσαμε, μια συντρόφισσα που ζούσε στα προάστια μια επαρχιακή πόλη, όταν πήγαμε να τη βρούμε από κοντά, είπε χαρακτηριστικά. Ήταν μια μέρα που πραγματικά πέρασα πολύ δύσκολα, καθώ σκεφτόμουν τα προβλήματα που είχα να αντιμετωπίσω. Το βράδυ αυτή τη μέρα κάθισα να διαβάσω τον οδηγητή, γιατί είχα την ανάγκη να κουμπίσω στην οργάνωση. Αν μα επιτρέπετε να ερμηνεύσουμε τα πολύ συγκινητικά και τιμητικά για τον οδηγητή λόγια τη συντρόφισα μαθήτρια, θα λέγαμε πω αυτό το αίσθημα προκύπτει ακριβώ γιατί σε κάθε φίλο του οδηγητή επιβεβαιώνεται πω δεν είμαστε ένα μα χιλιάδες. Γιατί ο καθένα και κάθε μια εκείνη την περίοδο μπορούσε να διαβάσει τον οδηγητή για το πώ μπορούσαμε να μείνουμε δυνατοί και μείναμε, δίνοντα τη μάχη εναντίον μια πολιτική που στο όνομα του κέρδου έβαλε στο ζύγι την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Γιατί ο οδηγητή ήταν παρόν σε όλε τι στιγμέ του φοιτητικού κινήματο. Διακινήθηκε χέρι με χέρι στι γενικέ συνελεύσει και κινητοποιήσει, είναι το πρώτο σε κυκλοφορία νεολαίστικο έντυπο ανάμεσα στου φοιτητέ. Τα άρθρα του έδωσαν επιχειρήματα στι ομιλίε συνδικαλιστών φοιτητών, έγιναν συνθήματα σε πανό φοιτητικών συλλόγων. Τα σχόλιά του έγιναν σφήνε στο διαδίκτυο και απάντησαν στην προπαγάνδα τη κυβέρνηση των κομμάτων του συστήματο. Γιατί από τον οδηγητή δανειστήκαμε τα όμορφα συνθήματα που έδισαν δεκάδε συσκέψει τη ΚΝΕ, βρήκαμε προτάσει για ένα καλό βιβλίο ή μια ταινία που άλλαξαν τη ρουτίνα τη καραντίνα, διαβάσαμε το ριζοσπάστη για να μάθουμε περισσότερα με αφορμή ένα ενδιαφέρον άρθρο, μια ιστορία, ψάξαμε στο διαδίκτυο ένα στίχο που διαβάσαμε στον οδηγητή. Γιατί στον οδηγητή οι μαθητέ θα διαβάσουν κάτι που του εκφράζει, για την κατάσταση στο σχολείο του και την πιεστική καθημερινότητά του, για την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, τα εμπόδια που υπάρχουν για να ψυχαγωγηθούν, να αθληθούν, να έρθουν σε επαφή με τι τέχνε. Γιατί μέσα από τον οδηγητή, ο κνήτη μαθητή διαπαιδαγωγείται ω νέο επαναστάτη. Μέσα από τη στήλη προσεχώ στην τάξη εξοπλιζόμαστε για να λέμε την αλήθεια στο μάθημα. Μέσα από το πάμε γυμνάσιο μαθαίνουμε την αξία τη συλλογικότητα και τη αλληλεγγύη, να πολεμάμε το φασισμό και το ρατσισμό. Μαθαίνουμε πω ο κόσμο κι όμω κινείται και τον κοινή επαναστατική δράση των πολλών. Σύντροφοι και συντρόφισε, φίλοι και φίλε, προφανώ και αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει σαν ερώτημα σε μεγάλο τμήμα τη νεολαία: Ποιο είναι το νόημα να υπάρχει και να διαβάζεται μια εφημερίδα για νέου το 2022. Σε μια περίοδο δηλαδή που κυριαρχούν τα social media, το διαδίκτυο, τα podcast και μπορούμε να ενημερωνόμαστε για ό,τι θελήσουμε σε δευτερόλεπτα, μέσα που προφανώ το κόμμα και εκ νέα αξιοποιεί οργανωμένα και συνεχώ αναβαθμίζει την παρέμβασή τη αυτά, άλλωστε και ο διοικητή έχει πλέον ένα αξιόλογο site. Είναι γεγονό ότι η μεγάλη πλειοψηφία τη νεολαία δεν διαβάζει έντυπο τύπο. Είναι επίση γεγονό ότι η αστική τάξη, όταν δεν δένει με φανερέ αλυσίδε και στριμματοπλέγματα το λαό, έχει άλλα μέσα για να σκλαβώνει τη σκέψη του. Είναι όμω επίση γεγονό ότι ο διοικητή μετρά 54 χρόνια ζωή είναι το μοναδικό νεολαίστικο έντυπο που στο πέρασμα τόσων χρόνων αντέχει, δεν έχει εκφυλιστεί, παραμένει το μοναδικό βήμα για να προβάλλεται η αλήθεια που δεν θα υποθεί και δεν θα γίνει viral πουθενά αλλού. Δεν έχει υπάρξει και δεν θα υπάρξει στην Ελλάδα άλλη περίπτωση περιοδικού που η προετοιμασία του, η διανομή του και η διακίνησή του να γίνεται κάθε μήνα υπόθεση τόσων νέων. Παρά τα βήματα που σίγουρα πρέπει να γίνουν, έχει θεματολογία πραγματικά για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία τι ανάγκε και τι διεκδικήσει σε κάθε χώρο. Κόντρα στο παραλυτικό δεν γίνεται τίποτα, δεν αλλάζουν τα πράγματα. Αισθανόμαστε λοιπόν περήφανοι που το περιοδικό, δεμένο σε κάθε του βήμα με την ίδια την ιστορία τη ΚΝΕ, παραμένει το μοναδικό έντυπο νεολαία που το προεμηθεύονται χιλιάδε νέοι και νέε. Δεν κρύβουμε όμω ότι χρειάζεται να γίνουν άμεσα άλματα στη διακίνηση του οδηγητή, στη σχέση που διαμορφώνει το κάθε μέλο τη ΚΝΕ με το όργανο του Κεντρικού Συμβουλίου. Αλίμονο αν δεν αναγνωρίζαμε τι τεράστιε δυνατότητε που προσφέρει το διαδίκτυο και οι εφαρμογέ του και στο κομμάτι αναζήτηση τη γνώση, στο να μπορεί κανεί πιο γρήγορα να βρει μια χρήσιμη πληροφορία, να αλληλεπιδράσει σε έναν βαθμό με άλλου ανθρώπου, πάντα όμω προφανώ σε ένα πλαίσιο που καθορίζεται από την κυριαρχία και ιδιοκτησία αυτών των μέσων από μεγάλα μονοπόλια, τη δεδομένη και συνεχώ αναβαθμισμένη παρέμβαση όλων των αστικών μηχανισμών. Όμω σε κάθε περίπτωση ο διοικητή δεν σχετίζεται, θα μπορούσαμε να πούμε, ακριβώ με αυτό το ζήτημα. Γιατί λοιπόν να διαβάζουμε τον Οδηγητή. Γιατί η θεματολογία του περιοδικού κάθε μήνα δεν είναι απλώ μια παράθεση στιγμιοτύπων και εικόνων γενικά από του αγώνε. Διαμορφώνεται με συλλογικό τρόπο με βάση την πείρα που συγκεντρώνουν οι οργανώσει ώστε να μπορούν τα μέλη τη ΚΝΕ να γίνονται πιο ικανοί διαφωτιστέ, προπαγανδιστέ και οργανωτέ. Στον Οδηγητή θα μπορεί κανεί να διαβάσει τα λόγια των μαθητών που αγωνίζονται και γυρνώντα σελίδα να δει την παρουσίαση τη έκδοση Μαθητική Επιτροπή για το σχολείο που έχουμε ανάγκη σήμερα. Ξεφυλίζοντα το κάθε τεύχο, θα έρθει σε επαφή με κάθε ανάγκη που ο καπιταλισμό βάζει εμπόδιο στο να ικανοποιηθεί. Θα αποκτήσει μια πρώτη εικόνα για ένα ιστορικό ζήτημα και ταυτόχρονα σε μια άλλη σελίδα θα μάθει πω η ιστορία συνεχίζεται να γράφεται και σήμερα μέσα από την καθημερινή σύγκρουση με το σύστημα. Θα μπορεί δηλαδή συνεκτικά και με συνέχεια να μαθαίνει για όλα όσα μπορούν να γίνουν οδηγό για συζήτηση, δράση και κινητοποίηση σε κάθε τμήμα νεολαία. Να διαβάζουμε το περιοδικό, γιατί ο οδηγητή οφείλει να καλλιεργεί την ανάγκη για περαιτέρω εμβάθυνση στην κοσμοθεωρία μα, στον πλούτο των επεξεργασιών του κόμματο, να χτίζει την επαφή των μελών τη ΚΝΕ με το ριζοσπάστη. Η πρόσφατη εμπειρία προσπάθεια κατάκτηση τη γνώση και με τηλεματικό τρόπο απέδειξε ανάμεσα σε άλλα τι τραγικέ συνέπειε για χιλιάδε μαθητέ και φοιτητέ, ότι το διάβασμα σε έντυπη μορφή είναι αναντικατάστατη διαδικασία για την επεξεργασία και αφομείωση ουσιαστικών γνωστικών ζητημάτων. Και επειδή οι κομμουνιστέ γνωρίζουμε ότι η υπόθεση τη επαναστατική αλλαγή τη κοινωνία είναι συνάμα τέχνη και επιστήμη, πρέπει και να μάθουμε να διαβάζουμε. Διαβάζουμε τον Οδηγητή, γιατί οι νέοι κομμουνιστέ πρέπει να ξεχωρίζουμε για την πνευματική και πολιτική μα καλλιέργεια, να έχουμε πάθο για την αλήθεια και τη γνώση. Εμεί είμαστε οι πρωτοπόροι του σήμερα. Έχουμε καθήκον να είμαστε ένα με τη ζωή, τι πραγματικέ ανησυχίε τη νεολαία, να μην υποτιμάμε τίποτα που μπορεί να την απασχολεί και με βάση αυτό να διαμορφώνει στάση απέναντι στα πράγματα. Έχουμε στόχο να γινόμαστε λαϊκοί ηγέτε στον χώρο που ζούμε, δουλεύουμε και μορφωνόμαστε. Για να τα καταφέρουμε, πρέπει να ξεχωρίζουμε για την αντοχή μα, για την ικανότητά μα να φουντώνουμε το κάθε αγωνιστικό σκύρτημα, να δίνουμε κουράγιο σε αυτόν που δυσκολεύεται από τα βάσανα τη ζωή. Σε έναν καταιγισμό εξελίξεων, σε ειδήσει που συνεχώ παλιώνουν, αυτό που μένει σύγχρονο είναι η ανάγκη να ξεχωρίζει και να αφομοιώνει στην πολυπλοκότητα τη πραγματικότητα την εξέλιξή τη με τη δική μα ατζέντα επιχειρημάτων. Ο ρόλο του οδηγητή και πόσο μάλλον του ριζοσπάστη και του 902 σε αυτή την προσπάθεια είναι αντικατάστατο. Διαβάζουμε τον οδηγητή γιατί θέλουμε να είμαστε διαφωτιστέ και όχι να περιγράφουμε απλά τα προβλήματα. Για να μπορεί να διαφωτίσει, χρειάζεται να ξέρει με ποια στοιχεία θα ξεκολλήσει ένα μυαλό. Τα λόγια σου να είναι καθαρά και μετρημένα, να μένουν στην ουσία και να απαντάνε στο συγκεκριμένο που χρειάζεται κάθε φορά. Να μπορεί να δίνει την ουσία των εξελίξεων χωρί να παριθμεί γεγονότα που πιθανά να προκαλούν χάο τον άνθρωπο που έχει απέναντί σου. Και πάνω απ' όλα, χρειάζεται να πείθει ότι υπάρχει κι άλλο δρόμο να προκαλεί ρήγμα σε αυτό που σήμερα μοιάζει αμετάβλητο. Διαβάζουμε τον Οδηγητή γιατί θέλουμε να είμαστε οργανωτέ μαζών. Δεν μα αρχίζει να κινητοποιούμε όσου μέχρι σήμερα συμφωνούν αλλά όσου έχουν συμφέρον από τον αγώνα που δίνουμε. Για να μπορεί να είσαι οργανωτή, πρέπει να ξέρει τι μεθόδου να αξιοποιήσει για να φτάσει σε πολλού. Να γνωρίζει τι σχέδιο έχουν άλλε πολιτικέ δυνάμει, η εργοδοσία και άλλοι μηχανισμοί στον χώρο που βρίσκεσαι. Να γίνεται εκτίμα σου η πείρα που έχουν κατακτήσει όλε οι οργανώσει τη ΚΝΕ σε αυτή την προσπάθεια. Να έχει υπομονή και να αποφασίζει την κατάλληλη στιγμή πότε θα κλιμακώσει, να εξασφαλίζει πολυμορφία στη δουλειά σου. Γιατί επίση πρέπει να διακινούμε τον οδηγητή. Γιατί η απάντηση στην ερώτηση θες να πάρεις τον οδηγητή το περιοδικό της ΚΝΕ είναι εδώ και τόσα χρόνια η πρώτη εικόνα για το τι γνώμη έχουν χιλιάδες νέοι άνθρωποι για τους αγώνες, για το αν έχουν αποτέλεσμα, για το αν χρειάζεται σήμερα επαναστατική οργάνωση νεολαία, για το αν ποτέ κάποιο έχει έρθει στο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή και έχει πάρει μια γεύση για το τι παλεύουμε και τόσα άλλα καθοριστικά για τη στάση του καθενό που πιθανά να μην γνωρίζαμε ποτέ για χιλιάδε ανθρώπου που συναναστρεφόμαστε. Γιατί η διακίνηση του οδηγητή δεν γίνεται αυθόρμητα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που δημιουργεί αυξημένε απαιτήσει, αλλά προσφέρει και δυνατότητε που δεν μπορεί να έχει κανένα άλλο μέσο προπαγάνδα του αντιπάλου, έντυπο ή διαδικτυακό. Ακριβώ γιατί η διακίνησή του γίνεται υπόθεση των χιλιάδων που γράφουν τι σελίδε του. Αυτών που με την αγωνιστική του στάση μπορούν να κοιτάζουν τον συνάδελφο, τον συμφοιτητή και τον συμμαθητή του στα μάτια και να έχουν την απέτηση να πάρουν και οι άλλοι τη δύναμη, τη γνώση και την πείρα που αντλούν αυτοί διαβάζοντα τον οδηγητή. Γιατί ο οδηγητή στα χέρια ακόμα περισσότερων στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, στι σχολικέ τάξει, στου χώρου δουλειά και μαθητεία, δημιουργεί τι μελλοντικέ εικόνε τη οργανωμένη ζωή. Γιατί διδάσκει μέσα από τι σελίδε του ότι υπάρχουν απαντήσει σε αυτά που του προβληματίζουν. Ότι ακόμα και ο πιο μικρό αγώνα προσφέρει πείρα και έχει τη δική του συμβολή στην επόμενη μάχη. Αυτό είναι ο οδηγητή και μπορεί να έχει τέτοιο ρόλο ακριβώ γιατί τα μέλη και στελέχη τη ΚΝΕ είναι εκεί όπου ένα αγώνα ξεσπά, όπου η αδικία μεγαλώνει και η τρομοκρατία αυξάνεται, όπου η νεολαία ονειρεύεται και διασκεδάζει. Πάντα εκεί οδηγητέ και μπροστάριδε στην πάλη για να υπάρξουν ριζικέ ανατροπέ, για να γίνει ανάγκη ιστορία. Σύντροφοι και συντρόφιστε, φίλε και φίλοι, τελειώνοντα τη σημερινή ομιλία, επιτρέψτε μα να αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη δυνατότητα εδώ και τώρα να επιτευχθεί μια κατακόρυφη άνοδο τη διακίνηση του οδηγητή ειδικά στην οργάνωση περιοχή Αττική, που το τελευταίο διάστημα κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Το, φρεβά... Το Φλεβάρι του 1985, λοιπόν, ο διοικητή δημοσίευσε συνέντευξη από συντρόφου και συντρόφου ενό σχολείου στα Λιώσια. Οι σύντροφοι περιέγραφαν το πώ κατάφεραν τα 30 περίπου φύλλα που διακινούσαν στην αρχή, σε μια, σε μια πορεία, με συγχωρείτε, να προμηθεύεται τον οδηγητή το 50% των μαθητών του σχολείου. Έλεγαν λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα είχαν καταφέρει να έχουν πρωτοπόρα δράση και σωστέ θέσει για τα προβλήματα του σχολείου και τη εκπαίδευση και έτσι αναγνωρίζοντα σαν αγωνιστέ. Έκαναν συζητήσει για όλα τα προβλήματα που απασχολούσαν τότε του μαθητέ. Όλοι οι σύντροφοι διάβαζαν πρώτα τον οδηγητή και εξέταζαν τι απορίε του έλυνε και ποια θέματα από την ύλη του θα αξιοποιούσαν. Με βάση αυτά, οργάνωναν την παρέμβασή του στο μάθημα, επέλεγαν τα θέματα που θα έγραφαν σε μια έκθεση, επέλεγαν τι εργασία θα έκαναν και με ποιο τρόπο. Τα παραπάνω είναι νομίζουμε ένα καλό και αναντικατάστατο οδηγό και για το σήμερα, που μέσα σε πυκνέ εξελίξει, στην όξη των υπεραλιστικών ανταγωνισμών τη διαφαινόμενη νέα καπιταλιστική κρίση, ο οδηγητή μπορεί και πρέπει να γίνει ένα αντικατάστατο όπλο, στοιχείο τη φυσιογνωμία μα, στην προσπάθεια η νέα γενιά να συμπορευτεί με το κουκουέ παντού και στι εκλογέ, όποτε και αν γίνουν. Έχουμε επίγνωση ότι ο επαναστατικό τύπο, ο οδηγητή, είναι το φω που καίει και για να ανάψει χρειάζεται να διακινείται χέρι-χέρι. Γι' αυτό και όλοι ριχνούμαστε στη μάχη για την άνοδο τη διακίνηση και αξιοποίηση του περιοδικού, τη βελτίωση του περιεχομένου του. Όπω έλεγε και ο παππού των αγώνων του λαού, Κώστα Βάρναλη, που το πείμα του βάφτισε το περιοδικό μα και η στίχη του κοσμούν το εξώφυλλό του, ένα δεν είμαι μαχιλιάδε και όλοι μαζί, με επαναστατική θεωρία και δράση, δεν δίνουμε λέξει παρηγόρια, δίνουμε μαχαίρι σολουνού, καθώ στον πήγο μέσα στο χώμα, γίνεται φω, γίνεται νου. Ευχαριστώ.